αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο λίγο, για το οποίο λίγο πολύ όλοι θα έχετε ακούσει. Στις μέρες μας έχει γίνει και λίγο μόδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τους λίθους, τους κρυστάλλους και τις ιδιότητές τους. Και έτσι για αρχή να πούμε λιγάκι ότι οι παλαιότεροι πολιτισμοί πίστευαν ότι η πέτρα είναι η απολυθωμένη μουσική της δημιουργίας. Πίστευαν με άλλα λόγια ότι η πέτρα, αντίθετα από τη βιολογική ύπαρξη, είναι μια κατάσταση μόνιμη, μια κατάσταση που δεν χάνεται, έχει μια σταθερότητα στην, μορφή της. Αυτή η σταθερότητα λοιπόν που του ενέπνευσε και του έκανε να νιώθουν ότι η πέτρα έχει μια εξαιρετική δύναμη, κάθε πέτρα. Γι' αυτό και βλέπουμε πέτρε όπω είναι εκείνη στη Μέκα, που είναι ιερέ, αλλά και μύθου σύμφωνα με του οποίου οι άνθρωποι κατάγονται από πέτρε. Λίθο λοιπόν και λαό είναι λέξει που προέρχονται από την ίδια ρίζα. Οι πρόγονοι μα, ο Δευκαλίων και η Πύρα, έφτιαξαν το ανθρώπινο γένος από πέτρες. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η αντίληψη, πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε για αυτές, αν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ιδιαίτερε δυνάμεις και έχω κοντά μου έναν άνθρωπο και έχω σήμερα μόνο έναν καλεσμένο γιατί νομίζω το θέμα το κατέχει από όλες τις πλευρές και μπορεί να το ε, δώσει ολοκληρωμένα. Έχει γράψει και ένα βιβλίο σχετικό. Ε, ένα άνθρωπο που έχει ξανά έρθει στην εκπομπή μα, αγαπητό φίλο, κύριε Μαστακούρη. Θωμά Μαστακούρη, λοιπόν δικηγόρο και συγγραφέα και μελετητή και πολλά άλλα. Χαίρομαι που σα έχω πάλι στην εκπομπή μου. Και εγώ χαίρομαι που είμαι πατάς. Και να πούμε έτσι για αρχή ότι έχετε γράψει ένα βιβλίο πολύ καλό και εμεί εδώ προτείνουμε βιβλία γύρω από του κρυστάλλου. Είναι Κρίσταλι, το πλήρε εγχειρίδιο δύναμη από τι εκδόσει Έσοπτρων. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Και μέσα σε αυτό νομίζω ότι αναφέρεται τα πάντα. Είναι και καινούργια βελτιωμένη έκδοση. Έχει είναι, πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι είναι η μοναδική στο είδο τη. Ε, για τους λόγους ότι εκτός από, ε, πιάνει τον κάθε κρίσταλο ξεχωριστά, τον κάθε πολύτιμο ή μη πολύτιμο λίθο και δίνει όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Ε, όχι μόνο ε, μυθολογικά ή θέματα παράδοσης ή αντιστοιχίες αστρολογικές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και πρακτικές συμβουλές για το πώς θα τους αναγνωρίσει κάποιος που θέλει να τους αγοράσει, πώς θα αποφύγει τους ψεύτικους ή πλαστούς που πολλοί επιτίδη θέλουν να του πουλήσουν mm -hmm. και πώς θα του συντηρήσει γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Ε, αγοράζουμε ένα κρίσταλο ή ένα πολύτιμο λίθο, δίνουμε πάρα πολλά χρήματα και στη συνέχεια από μια προσεξία μπορεί να τον καταστρέψουμε. Παρότι λέμε ότι οι κρίσταλοι, οι λίθοι, οι πολύτιμοι, οι πολύτιμοι είναι πράγματι από τα σκληρότερα υλικά που υπάρχουν στον κόσμο μας έχουν μια παράξενη ευαισθησία η οποία πολλές φορές μπορεί να αποβεί μοιραία για αυτούς. Ενεργειακή ευαισθησία ή ευαισθησία ε, ως υλικό. Και ηλική. Α, ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή τα πράγματα και να δούμε από την πλευρά της, τα δούμε έτσι λίγο επιστημονικά, από την σκληρή αντικειμενική πλευρά της επιστήμης. Πράγματι, οι λύθη έχουν κάποιε ιδιότητε, έχει αποδειχθεί αυτό, ή είναι έτσι ένα μύθο, κάτι που πολύ ε, πολλοί το χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να δείξουν ότι κατέχουν κάποιε δυνάμει, ότι μπορούν να θεραπεύσουν μέσα από λύθους. Υπάρχει στην πραγματικότητα κάποια τέτοια αξία των λύθων. Να καταλήξω εκεί ξεκινώντας από την αρχή. Ε, η λίθιο, όπως είπατε και εσείς, η κρίσταλοι αν θέλετε, τους ονομάζουμε έτσι, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ορυκτά, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη κρυσταλλική δομή. Και αυτό τα κάνει και διαφέρουν από τα άλλα ορυκτά. Ε, κρυσταλώνονται, όπως ε, λένε οι χημικοί, οι φυσικοί, σε συγκεκριμένες δομές. Και μάλιστα είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι δομές αυτές Αυτοαναπαράγονται Δηλαδή πάρτε για παράδειγμα Αυτό το κομμάτι Είναι αμέθιστο του αμέθιστου. Κάτι ξέρω. Είναι λοιπόν α, ε, Βλέπουμε τα, τα μικρά κομμάτια αυτά Του αμέθιστου, Τα οποία βέβαια χρειάζονται εκατοντάδες Χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια Για να μεγαλώσουν και να φτάσουν σε κάποιο Μέγεθος ε, Τα βλέπουμε να φυτρώνουν μέσα από το Μητρικό τους πέτρωμα Σαν φυτά ε, δηλαδή ουσιαστικά αναπτύσσονται σιγά σιγά και μεγαλώνουν Μάλιστα, κάτω ναι. από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό λοιπόν από μόνο του ε, δίνει στους κρυστάλλους μία επίφαση ζωής. Ναι. Δεν έχουμε δώσει ακόμα κάποιο α, ικανοποιητικό αν θέλετε ορισμό στην εν, λέξη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, το συζητάμε και... και τις προάλλες σε άλλη εκπομπή γύρω από την ύλη και το πόσο ζωντανή είναι τελικά. Ε, και νομίζω ότι αυτή, αυτός ο διαχωρισμός σε οργανική, ανόργανη ύλη, σε ζωντανή και μη ζωντανή νομίζω ότι είναι λίγο ατυχής Ακόμα και αν υπάρχει αυτός mm -hmm. ο διαχωρισμός μπορούμε να πούμε ότι η κρίσταλοι είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην ανόργανη και στην οργανική ύλη Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, θα μου το εξηγήσετε Ναι, όπως σας είπα έχουν κάποια χαρακτηριστικά τη ζωή, δηλαδή μεγαλώνουν, αναπτύσσονται, αν θέλετε με κάποιο τρόπο πολλαπλασιάζονται. Κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε. Ένα κρίσταλος δηλαδή, ε, ορισμένοι ειδικά από αυτού μπορεί να μεγαλώνει επί εκατομμύρια χρόνια κάτω από κάποιε συνθήκε. Δηλαδή δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι που αναπτύσσεται. Mm -hmm. Επίση, έχει, όπω είπαμε, μία δομημένη μορφή. Ε, και η τάξη, η δομή, είναι ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε, τη ε, ε, οργανικής ύλη. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι και μία πλέον και στι μέρε μα, αλλά από τα αρχαία χρόνια η εξόριξη είναι εντατική. Συνεχώ βγαίνουν υλικά και κάποιε φορέ κάποια ορυχεία ή κάποιες, κάποια μέρη τη γη που έχει εξαντληθεί πια το κομμάτι αυτό, έχει, έχει γίνει mm -hmm. πολύ μεγάλη ε, παραγωγή. Το ίδιο μέρο μπορούμε να πούμε ότι σε κάποια χρόνια, που θα είναι φαντάζομαι πάρα πολλά, μπορεί να ξαναφτιάξει το ίδιο υλικό. Ε, όπως είπαμε, κάτω από ορισμένε συνθήκες. Οι κρίσταλοι συνήθως δημιουργούνται και ιδίω οι πιο πολύτιμοι ε, και οι πιο α, σκληροί είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα γιατί οι πολύτιμοι λύθοι πέρα από την ομορφιά τους χαρακτηρίζονται από τη σκληρότητά τους και γι' αυτό διαφέρουν από τους ημιπολίτιμους. Ε, δημιουργούνται κάτω, μέσα στα έγκατα της γης κάτω από τεράστιες ε, ε, συνθήκες πίεσης Mm -hmm. ε, μέσα από το μάγμα, πολλοί από αυτούς Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ε, δεν μπορούν να δημιουργηθούν στον αέρα ή δεν μπορούν να δημιουργηθούν κάτω από ένα μέτρο χώματο. Ε, μπορούν όμω να δημιουργηθούν ε, αν υπάρξουν κάποιε καινούργιε συνθήκε, ε, αλλάξει η δεν μπορουν να δημιουργηθουν κατω απο ενα μετρο χωμα χωματο μπορουν ομως να δημιουργηθουν αν υπαρξουν καποιε καινουργιες συνθηκες αλλαξει η επιφανεια τη γη, ε, πράγματα όμως που χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια εκατομμύρια για να χρόνια. γίνουν. Ε, μπορούμε σήμερα να φτιάξουμε συνθετικά κάποιου Πάρα πολλού. Mm -hmm. Έχει βρει η επιστήμη τον τρόπο. Ε, για να δημιουργεί ηλίθους ε, οι οποίοι έχουν κάποια χαρακτηριστικά των ε, αυθεντικών αλλά ε, από την πλευρά αν θέλετε ενός ε, ερευνητή και ενός ε, λάτρη πολύτιμων και μη λίθων λίθου σας λέω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Φανταστείτε τώρα έφερα να, για δείγμα να δείτε αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ ο κρύσταλλο, αν τον δει κανεί από μακριά, μπορεί να φανεί πάρα πολύ εντυπωσιακό. Uh -huh. ε, και τι είναι, ε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι είναι ένα ε, ζαφύρι. Ναι. Στην ουσία είναι ένα συνθετικό πλαστικό. Ε, υπάρχουν άπειρε παραλλαγέ ε, ψεύτικων και συνθετικών λίθων. Κάποιοι από αυτού, όπω συμβαίνει με το τυρκουάζ, που πολύ συχνά είναι αυτό που πουλιέται και αγοράζουμε στα κοσμηματοπολία ή κυρίως σε αυτά τα καταστήματα δώρων είναι σκόνη, ανακατεργασμένη σκόνη από τυρκουάζ την οποία ενώνουν με μια ειδική κόλλα και την πουλάνε με αυτόν τον τρόπο. Ε, αυτό λοιπόν που θέλει μεγάλη προσοχή για κάποιον ο οποίος θέλει, πιστεύει στις όποιες δυνάμεις έχουν λύθοι. αυτό που έχει σημασία είναι να εντοπίσει να ξεχωρίσει τον αυθεντικό από τον ψεύτικο. Και πώς γίνεται αυτό έτσι εμείς που είμαστε πιο αδαείς, πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Ε, ο κάθε λίθος είναι ένα, ε, μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Mm -hmm. Και γι' αυτό το λόγο ο κάθε λίθος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές, τους, δικ, ε, τους δικούς του τρόπους για να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Mm -hmm. ε, για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα ότι εάν ρίξουμε ένα αυθεντικό ρουμπίνι ή σμαράγδι μέσα σε ένα ποτήρι νερό, αυτό θα αποκτήσει ένα διάχυτο χρώμα του ποτήρι από το χρώμα του λίθου. Ο, ο απλός ο λίθος, αν πέσει μέσα, δεν δημιουργεί τίποτα. Α, ένα πολύ απλό. Κάποιος κάθε λίθος πρέπει να ξέρει τα χαρακτηριστικά του Ναι, υπάρχουν, εγώ μέσα στο βιβλίο αναφέρω πολλούς τρόπους, από τους πλέον σύνθετους μέχρι τους πιο απλούς, που όπως είπαμε, διαφέρουν από λίθο σε λίθο. Ε, κάποιοι από αυτούς, για παράδειγμα το κεχριμπάρι, αφήνει ένα πολύ έντονο άρωμα σαν θυμίαμα, αν τα ακουμπήσουμε με μια πυρωμένη βελόνα. Το πλαστικό μυρίζει καμένο πλαστικό. Μάλιστα. Ε, όπως είπαμε όμως, ο κάθε λίθος και η κάθε πέτρα έχει τους δικούς της τρόπους, για να Μάλιστα. τους εντοπίζουμε. Να αφήσουμε έτσι λίγο το αυτό το τεχνητό σκέλιο, στο μάλλον το τεχνολογικό επιστημονικό. Να και πω να πάνε... κάτι πολύ, <laughs> πολύ αξιόλογο και περίεργο. Έχουν βρει λέει, τρόπους τώρα, τα τελευταία χρόνια το διάβασα, να μετατρέπουν τη στάχτη του αποθανόντος σε διαμάντι. Τη στάχτη του αποθανόντος ναι. σε διαμάντη. Ε, όποιος λοιπόν έτσι περάσει από αυτή τη διαδικασία της πυράς, ε, Τη τάχτη του, ιδίω στην Αμερική, υπάρχουν εταιρείε τι οποίε το συμπιέζουν και το δημιουργούν από αυτήν είναι ένα συνθετικό διαμάντι. Ωραίο. Δηλαδή μπορεί να πάρει έναν ανθρωπό σου και να τον φορέσει για κόσμο. Εντάξει, <laughs> είναι μια λοιπόν, αντίληψη κι αυτή. Μακάβριο, ίσω από μια άποψη, αλλά το αναφέρω, είναι μόδα στην Αμερική. Ε, στην Αμερική αυτέ οι μόδε είναι. Πολλέ. Αλλά από μια άποψη είναι και καλό να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει με διαμάντια. Έστω και με θάνατο. Λοιπόν, να δούμε λίγο την ιστορία των λίθων. Από πού ξεκινάει, ποιοι είναι οι λαοί που έχουν αρχίσει να του μελετούν mm -hmm. πρώτοι. Ε, Για να φτάσουμε στι μέρε μα και να πούμε και ποιε επιστημονικέ απόψει υπάρχουν mm -hmm. πάνω στι δυνάμει αυτέ. Λοιπόν, είναι γεγονό ότι οι, οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή που ένιωσαν τον κόσμο γύρω του, γοητεύτηκαν από του πολύτιμου Ε, Ίσως είναι το μοναδικό. Ε, αντικείμενο σκληρό χειροπιαστό που θα μπορούσαν να πιάσουν που να έχει τα χρώματα ε, του ουρανού, της γης, ε, των, ε, των πολύχρωμων φτερωμάτων των πουλιών, των λουλουδιών ε, και αυτό ε, γοήτευε στου, του, του τους πρώτους ανθρώπους ίσως ε, με την προσέγγιση που έχουν σήμερα, το δέος που προκαλούν σήμερα στα μικρά παιδιά και αυτός ο τρόπος προσέγγισης Ίσως να είναι και ο καλύτερος για να προσεγγίσουμε την ομορφιά της δημιουργίας. Να τη δούμε μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, ε, από πολύ νωρίς, όλοι οι αρχαίοι λαοί, Αιγύπτιοι, Σουμέριοι, Βαβυλόνοι, Έλληνες, ε, Κινέζοι, ε, Αζτέκι, Μάγια, όλοι είχαν ε, α, απέδιδαν ιδιαίτερες δυνάμεις, θεραπευτικές και άλλες, στους πολύτιμους και μη πολύτιμους λήθους. Ε, αυτό είναι λοιπόν μια παράδοση, η οποία ε, πέρασε μέσα από το Μεσαίωνα, ε, όπου άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα, οι πρώτες συστηματικές μελέτες πάνω στους λίθους. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι η πρώτη ε, συστηματική μελέτη πάνω στους λίθους στη Δύση ήτανε τα, λυθικά του Ορφέα. Mm -hmm. Λέγεται λοιπόν ότι ο Ορφέας, ο γνωστός Ορφέας ε, της ελληνικής παράδοσης, ε, έγραψε ένα βιβλίο ε, πάνω στους, ε, στους πολύτιμους και μη λίθους, ε, το οποίο έχει διασωθεί, μερικοί βέβαια αυθεν, ε, αμφισβητούν την αυθεντικότητά του και την ηλικία του, ε, γιατί ε, αυτή η πιστή του του βιβλίου πιστεύουν ότι έχει γραφτεί α, πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο. Μάλιστα. Ε, κάποιοι πιο συντηρητικοί και σκεπτικιστές θέτουν ε, την συγγραφή του κάπου στους Αλεξανδρινούς χρόνους. Στην τρελυνιστική εποχή σε όπως κάθε... και ναι. πολλά άλλα. δηλαδή Και η, ε, τα έργα του Τρισμέγιστου και πολλά άλλα έργα ε, πλατωνικά. Ε, τα οποία λέγεται σκεφτικά. ότι τα έργα του, του Ερμήτου Τρίσης Τρισμέγιστου είχαν γραφτεί πάνω σε πλάκες μαραγδίου. Ναι. Και να πούμε βέβαια ότι ε, αναφέρεται για τον συγκεκριμένο τον Αντώνη Τρισμέγιστο ότι είχε φτιάξει την ε, λεγόμενη Λιούπολη, τη μαγική του πόλη, στην οποία υπήρχαν φρούροι αγάλματα. Που ήταν φτιαγμένα με τέτοιου λίθου ώστε να προστατεύουν την πόλη. Λειτουργούσαν αποτρεπτικά για του εχθρού, προστατεύαν από ιού. Ε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, Χρησιμοποιούσε του λίθου κατά κόρον και μετά από αυτόν βέβαια και οι Αλεξανδρινοί αλλά και οι μεσαιωνικοί αναγεννησιακοί φιλόσοφοι είχαν μελετήσει πάρα πολύ πάρα αυτό το πολύ... θέμα τη συμπαθητική μαγεία. Ακριβώ, ναι. Εκεί πια περνάει το, το θέμα σε ένα άλλο επίπεδο, α το πούμε σε εισαγωγικά πιο επιστημονικό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στο Μεσαίωνα αναζητούσαν ε, τις αναλογίες και τους συσχετισμούς μέσα στο σύμπαν. Mm. Προσπαθούσαν λοιπόν να βρουν τους μυστικούς συσχετισμούς που συνδέουν ε, φυτά, ζώα, μέρη του ανθρώπινου σώματος, α, χρώματα, πλανήτες, ε, λίθους. ε, Πίστευαν λοιπόν ότι υπάρχει μια ε, απόλυτη αρμονία μέσα στο σύμπαν, όπου όλα συνδέονται με αόρατους δεσμούς και ο μύστης ο οποίος γνωρίζει με ποιο τρόπο να χειριστεί αυτούς τους δεσμούς και αυτούς τους συσχετισμούς, θα μπορούσε να ελέγξει τα πάντα. Mm. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο έπαιζαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και οι κρύσταλλοι. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Ορφέα, είναι οι πρώτε μαρτυρίε που έχουμε. Ο ε, είχε γράψει και ο Θεόφραστο ένα βιβλίο περί Ο Θεόφραστος, νέο μαθητής του Αριστοτέλη, ένα ε, ε, αναφορέ λίγο πιο έτσι επιφανειακά, πάντως δεν πάει όμως να ένα, είναι ένα, ένα σημαντικό βιβλίο του. Αυτό. Ε, ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος στη συνέχεια, ο Ρωμαίος στα, στον τελευταίο αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια όπως είπαμε οι, οι γνωστοί αλχημιστές, να τους, κάποιοι τους χαρακτηρίζουν και μάγους, ήταν πάντως οι πρώτοι παθιασμένοι ερευνητές αυτών των θεμάτων όπως ο Παράκελσος, οι μεγάλοι θαυμαστέ των αλχημιστών και κατά τα συνέπεια α, όλων των πρακτικών του ήταν οι σουρεαλιστέ και είναι όσοι ακολουθούν το κύμα του σουρεαλισμού. Μάλιστα, γράφτηκε το μανιφέστο του βασισμένο ακριβώ πάνω στην αλχημία. Και οι σουρεαλιστέ δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στου λίθου. Μεγάλη εκτίμηση προ το Είναι ίσω πράγματι ένα ε, ε, κομμάτι αυτή τη υπέρβαση που προσπαθούν να πετύχουν πέρα από το, από το φυσικό που βλέπουμε, ε, το, 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 το σταθερό, το γήινο γύρω μας, κάτι το οποίο να σπρώχνει τη φύση ένα σκαλί πιο πάνω. Yeah, και φυσικά υπάρχει και η λιδία λίθος, η φιλοσοφική λίθος, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται λίθος, αν και δεν ξέρουμε αν πράγματι πρόκειται για κάποια πέτρα, αλλά ήταν εκείνο το, το, το υλικό, να το πούμε έτσι, ε, αυτό που θα μπορούσε να θεραπεύσει όλε τι ασθένειε, να μετατρέψει όλα τα μέταλλα σε ανώτερα, να παρατηρεί τη ζωή του, να. Το καλά. όνειρο τέλο πάντων κάθε αλχημιστή. Ε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε δύο γνωστέ πέτρε. Η μία είναι η Κάπα στη Μέκα και η άλλη είναι η Μαύρη Πέτρα του Πεσίνου. Η Μαύρη Πέτρα αυτή είναι μια ανικονική μορφή τη φρυγική μεγάλη μητέρα, τη κυβέλη, όπω την ξέρουμε εμεί, την οποία τη μεταφέρουν στη Ρώμη κατά τον Καρχιδονιακό Πόλεμο οι Ρωμαίοι, πιστεύοντα ότι οι ιδιότητέ τη θα προστατεύσουν την πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα στην ιστορία που λατρεύονται πέτρε και κυρίω με μετεωρίτε, υλικά που πιστεύουν ε, ότι έρχονται από το σύμπαν. Ναι. Ε, αυτά, αυτά βέβαια είναι με, θα, θα, θα πρέπει λίγο να τα ξεχωρίσουμε από τους, τους κρυστάλλους, mm -hmm. ε, με την έννοια ότι δεν πάβουν να έχουν την κοινή σχέση της σταθερότητας, αυτής της έννοιας της μονιμότητος που δίνει η πέτρα στον άνθρωπο. Mm -hmm. ε, από την άλλη μεριά όμως, ε, συνήθως αυτές οι πέτρες, ε, εκτός από τους μετεωρίτες ασφαλώς, που και αυτοί δεν έχουν τέτοια μορφή, είναι περισσότερο σιδηρομεταλλεύματα αυτά τα οποία πέφτουν, mm -hmm. Όμω, αν κάποιο έχει δει εκείνο το σημείο στο οποίο έπεσε ο μετεωρίτη και πάει και το βρει και μιλήσει στη φυλή για αυτό και τα λοιπά, ασφαλώ είναι κάτι πολύ σημαδιακό. Αλλά αυτέ οι πέτρε έχουν μια συμβολική σημασία εντελώ ξεχωριστή, την οποία την έχει δημιουργήσει η ιστορία και το περιβάλλον του. Ο πολύτιμο λίθο ή ο ημιπολίτιμο λίθο έχει την ομορφιά του, που τον κάνει να ξεχωρίζει οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε περίοδο. Υπάρχουν κάποιοι πολύτιμοι, πολύτιμοι λύθοι οι κρίσταλοι οι οποίοι να έχουν, ας το πούμε, διαστημική προέλευση. Ε, από όσο γνωρίζω, όχι. Όχι. Είναι όλα δηλαδή γίνα υλικά. Ναι. Μάλιστα. Ε, αυτό που πρέπει τώρα να πούμε είναι ότι ε, στις μέρες μας ε, υπήρξε, υπήρξε ένα διάλειμμα, ε, μάλλον ένα, ένα, μια ενδιάμεση αντίληψη κατά το 19ο αιώνα με τους θεοσοφιστές που άρχισαν να υποστηρίζουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι οι κρίσταλλοι είναι ζωντανές οντότητες. Ε, μέχρι τον, το Μεσαίωνα, μέχρι το 18ο αιώνα υπήρχε η αντίληψη ότι είναι εργαλεία τα οποία στα χέρια του μύστη ε, χρησιμεύουν για να πετύχει τους σκοπούς του. Ε, ε, ήρθε η Μαντάμ Μπλαβάτσκι, ε, οι θεοσοφιστές, και άρχισαν να υποστηρίζουν την άποψη ότι οι πολύτιμοι και οι πολύτιμοι είναι οντότητε με δική τους αυθύπαρκτη βούληση, τους οποίους έπρεπε να προσεγγίσει ο άνθρωπος ως, ως φίλους, ως συμμάχους, ως αρωγούς και να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τους πνευματική. Mm. αυτό πέρασε σε αυτό το κίνημα της λεγόμενης νέας εποχής. Ε, πέρα όμως από το τι πιστεύει ο καθένας, υπάρχουν κάποια αναμφισβήτητα επιστημονικά γεγονότα που συνδέονται με τους Να το πούμε αυτό, γιατί... Ε, Και α, ε, ακριβώς πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι ε, τους αποδίδουν ε, ουσιαστικά πρακτικές δυνάμεις. Ε, δυνάμεις ε, απολύτως φυσιολογικές. Ε, Έχουνε κάποιε ιδιότητε. Παραδείγματο χάρη, mm -hmm. ο, πιζο, ο πιεζοηλεκτρισμός. Ο πιεζοηλεκτρισμό ε, είναι μια ιδιότητα των κρυστάλλων που σημαίνει ότι όταν κτυπηθούν με κάποιο αντικείμενο, εκλείουν ηλεκτρισμό σε μικρή ε, δόση. Ε, το, το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένοι οι περισσότεροι ε, κρύσταλλοι είναι το πυρίτιο. Και το πυρίτιο είναι και το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα microchips. Μάλιστα. Ε, Δηλαδή οι υπολογιστέ μα έχουν την ίδια υφή ο εγκέφαλό τους με τους κρυστάλλους. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Mm -hmm. ε, τώρα από εκεί και πέρα λοιπόν, πιθανώ λόγω αυτή της δομής και αυτών των ε, ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων που τους περι... τα περιβάλλει αυτά τα πετράδια πιθανώ να μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα είδος ιονιστών, αν θέλετε. Mm -hmm. Δηλαδή, χωρώντα τους επάνω σου, κρατώντας τους στα χέρια σου, έχοντας τους δίπλα σου, ε, λειτουργούν σαν ιονιστές, ε, απάνω σε αυτό το... Ε, την άβρα, αν θέλετε, που έχουμε, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μας περιβάλλει και το οποίο αποδεδειγμένα περιβάλλει Λέω, το, υπάρχει, το ανθρώπινο ναι. σώμα. Πιθανώς, λοιπόν... Ε, με αυτή τους την ιδιότητα να βοηθούν ε, είτε στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, είτε στο να φτιάχνουν τη διάθεση του ατόμου που τις φοράει. Υπάρχει λοιπόν και μια μερίδα ε, κόσμου και ερευνητών, ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ, που πιστεύουν ότι υπάρχουν και κάποιες φυσικές ιδιότητες των κρυστάλλων, πέρα από τις μεταφυσικές, υπερφυσικές ή οποιασδήποτε άλλες μας λέει η οποιασδηποτε αλλες μας λεει παραδοση που μπορούν... Ε, κάλλιστα να βελτιώνουν την ανθρώπινη ζωή. Άραστε. Και αυτό είναι κάτι που εμπειρικά έχουν ανακαλύψει από την αρχαιότητα οι προγονείς μας και που μεταφέρεται από γενιά, γενιά σε... σε γενιά. Εξημοποιούνται επιστημονικά σε, σε ιατρικό επίπεδο οι κρίσταλοι στις μέρες μας. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, ε, η κρυσταλλοθεραπεία όπως ονομάζεται είναι ένα είδος εναλλακτικής ιατρικής mm -hmm. ε, που... Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι αναγνωρισμένη ε, από την ιατρική επιστήμη. Ναι. Πολύ Τουλάχιστον τη δυτική, έτσι, ναι. γιατί νομίζω ότι σε ανατολικά, ανατολικές χώρες όπως είναι η Κίνα χρησιμοποιείται... Κυρίως, κυ, ναι, κυρίως στην Ινδία. Είναι ακόμα περισσότερο φανατική με τους κρυστάλλους. Λύθυν. Και εκεί μάλιστα ε, παίζει, δηλαδή για να αγοράσεις ένα κρύσταλλο, να τον αποκτήσεις... Πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη διαδικασία με αστρολογικούς χάρτες για να δουν αν σου ταιριάζει ο συγκεκριμένος κρίσταλος ή αν είναι ενάντια στον, ε, ε, στο ζώδιό σου και στους πλανήτες σου κτλ. Ε, θα μας τα λοιπά. Θα αυτά. Μέχρι σημείου που να, να απαγορεύουν οι Ινδοί γνώστες τέλος πάντων των πραγμάτων σε ένα άτομο να ακουμπήσει ένα κρίσταλο. Πολύτος φυσιολογικό για μας και πανέμορφο. Ναι. Ε, αυτό όμως νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. ακραία αντίληψη και υπερβολή. Ε, εγώ νομίζω ότι ε, τους κρυστάλλους, αν τους προσεγγίσεις ε, με αυτό ακριβώς το δέος και την αγάπη ενός μικρού παιδιού, ε, έχουν πολλά πράγματα να σου δώσουν. Και θα πούμε αμέσως μετά το διαρνηματάκι που θα κάνουμε τώρα, τι μπορούν να μας δώσουν οι κρύσταλλοι στον καθένα από εμά, ανάλογα με το ζώδιο του, ανάλογα με την περίπτωσή του, ανάλογα με τα προβλήματά του. Θα μα τα αναλύσετε όλα αυτά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστέψαμε λοιπόν από αυτό το μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε πάλι για τους κρυστάλλους, τους πολύτιμους λίθους με τον κύριο Μαστακούρη που τον έχουμε κοντά μας. Ε, να αρχίσουμε λοιπόν να μπαίνουμε έτσι λίγο στο ζουμί και να μας πείτε ε, για τον κάθε λίθο κάποιες από τις ιδιότητές του τουλάχιστον τους πολύ γνωστούς ε, ή να αρχίσουμε καλύτερα από τα ζώδια, να αρχίσουμε από τις αντιστοιχές αστρολογικές ε, Υπάρχει όπως είπαμε και πριν το διάλειμμα κάποια ε, αντίληψη μιας μερίδας ε, του κόσμου ότι το κάθε ζώδιο έχει συγκεκριμένους κρυστάλλους που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό από... μπορεί κανείς να το βρει οπουδήποτε σήμερα. Ο οποιοδήποτε ναι, περιοδικό να Σε ανοίξει. Σε θεωρείτε ότι εγώ έχω δει αντικρούμενες ε... αντιλήψεις. Ε, λοιπόν, ε, εγώ δεν είμαι αυτής της γνώμης. Όποιος ε, πιστεύει ε, στα ζώδια ή στην επίδρασή τους, νομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται να... Ε, ε, αναζητά τόσο πολύ συγκεκριμένους λίθους για το συγκεκριμένο ζώδιο. Ε, καλύτερα να ε, διαλέξει τον, ε, το λίθο που θα αναζητήσει, είτε γιατί αναζητά τις ιδιότητες που μπορεί να προσφέρει, είτε γιατί α, τον τράβηξε η μορφή του. Μερικές φορές, ξέρετε, μπορεί να μας τραβήξει τη μορφή και ένας λίθος ο οποίος... Ε, δεν είναι τόσο όμορφο ή τόσο τέλειο. Έχει ένα ψεγάδι να είναι λίγο χτυπημένο, να είναι λίγο. Αυτό που α... ακούσει από πάρα πολλού ναι. ανθρώπου που ασχολούνται με του ε, πολυδημού λήθου, ότι ο, πρέπει λέει ο Κρίσταλλο να σε τραβήξει από μόνο του, να σε καλέσει. Το βάλουμε έτσι εισαγωγικά. Ισχύει αυτό. Εγώ νομίζω, ναι. Mm -hmm. Υπάρχει όπω είπαμε, αν μπορούμε να πούμε ότι ο, 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 ο κρίσταλος έχει μια επίφαση ζωή, ε, είναι. Ένα είδος προσέγγισης μια οντότητας προς μία άλλη. Mm -hmm. Όπως μπορούμε να πιάσουμε, ένα, να χαϊδέψουμε ένα λουλούδι, ένα φυτό, ένα μικρό ζώο. Ε, με τον ίδιο τρόπο ελκύει το μάτι μας, την προσοχή μας, την αφή μας, mm -hmm. ε, ένας κρίσταλος ο οποίος για τις ιδιότητές του, είτε είπαμε αυτές είναι φυσικές είτε είναι μεταφυσικές, Α τραβάει κοντά του. Εγώ τώρα έτσι που είμαι ο Σκορπιός και θα κάνω την ερώτηση, μου έχουν πει ότι η πέτρα μου είναι το μάτι τη τίγρης. Αυτό είναι ένα φυσικό υλικό. Το μάτι της τίγρης. Mm. Ε, ναι, είναι αυτό που έτσι κάνει μέσα είναι, σε εμένα. Είναι μία σειρά από, από πέτρες. Αυτή είναι η πιο, αν θέλετε, γνωστή και η πιο κοινή. Υπάρχει μία σειρά από μάτια. Mm -hmm. ε, υπάρχει το μάτι της γάτας. Ναι, γιατί το έχω δει και σε διάφορα χρώματα. Ναι. Να υπάρχει. Υπάρχει το μάτι της γάτας. Υπάρχει... Και ήθελα να σας πω ότι αυτή η πέτρα μου τράβηξε εμένα την προσοχή όταν τη φέρατε. Ναι. Μπορώ να την πιάσω λιγάκι. Λοιπόν... Έχει αυτά τα υπέροχα Και αυτό χανέρα. είναι η ε, πέτρα του σκορπιού υποτίθεται, mm -hmm. το μάτι της γάτα. γάτας. Πάρα πολύ ωραίο υλικό. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει μέσα έτσι κάποια κύματα, κάποιου κάποιους ουριδισμούς. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι και η γοητεία του. Mm -hmm. Υπάρχει επίση το μάτι του Ταύρου και το μάτι του Αιτού, τα οποία είναι πολύ πιο σπάνια. Mm -hmm. Εγώ τα τελευταία που βρήκα, ομολογώ, στην Ελλάδα ήταν πριν από σχεδόν 15 χρόνια. Έχει εξαφανιστεί το είδος, ξέρετε. Ε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επειδή κάποιοι από αυτούς τους λήθους, μου ή υπολίτιμους, βγαίνουν από συγκεκριμένους τόπους. Αυτό σημαίνει ότι μια επανάσταση σε μια χώρα της ε, Κεντρικής Αμερικής, ε, ένας λιμός, ε, ένα σεισμός, ένα τσουνάμι ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να σταματήσει εντελώς την ναι, παραγωγή κάποιον... σε συγκεκριμένους mm. λίθους. ή να τους κάνει σπανιότατους από εντελώς ε, κοινότοπους. Ναι. Ε, έτσι λοιπόν, ε, καλό είναι αν, αν, βρίσκουμε κάποιο, κάποιο κρίσταλο που μα ταιριάζει, να μην ε, αναβάλουμε να την αγορά του, γιατί αργότερα. Μπορεί να μην ε, τον βρίσκουμε. Δεν θα τον βρίσκουμε. Ωραία. Πριν φύγετε, μου αφήσετε αυτό το ματάκι έτσι. <laughs> λοιπόν, να πούμε λίγο για τι θεραπευτικέ του ιδιότητε. Ε, αυτές Αυτέ ε, αφορούν πάρα πολλού τομεί. Δηλαδή, ε, από την έρευνα που έκανα για το βιβλίο, ε, παρότι τους αποδίδονται και άλλες ιδιότητες ε, στην, ε, στα αισθηματικά, στα οικονομικά, ότι μπορούν να προσελκύσουν το χρήμα, τον τα κτλ. Ε, οι κυριότερες ιδιότητες τους αφορούν τις ε, θεραπείες διαφόρων παθήσεων. Mm -hmm. Τώρα ε, υπάρχουν ε, καμιά πενηνταριά 60 από τους γνωστότερους ημιπολίτιμους λίθους. Υπάρχουν και οι τέσσερις πολύτιμη λίθη γιατί είναι τέσσερις οι πολύτιμοι Που είναι? Είναι το διαμάντι, mm -hmm. το ζαφύρι, το ρουμπίνι και το σμαράγδι. Μάλιστα. Θα τα είπα και κατά σειράν σκληρότητος. Το διαμάντι δηλαδή είναι το πιο σκληρό. Το διαμάντι θεωρείται ότι είναι το σκληρότερο α, υλικό στον κόσμο. Ναι. Ε, προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι με ένα απότομο χτύπημα δεν μπορεί να σπάσει, να σπάσει κατά μήκος των... Α, των δομών του. Mm -hmm. ε, μπορεί λοιπόν να χαράξει οτιδήποτε, αλλά μια προσεξία μπορεί να το καταστρέψει ακόμα και αυτό. Μάλιστα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Mm -hmm. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις πολύτιμοι μιλήθη ονομάζονται έτσι γιατί είναι οι σπανιότεροι, οι σκληρότεροι και ομολογουμένως οι ομορφότεροι. Αν και αυτοί έχουν διάφορες μορφές πάρτε για παράδειγμα να σας δείξω αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό είναι... Αυτό είναι ένα ρουμπίνι. Mm -hmm. Στην ουσία όμως είναι ένα ρουμπίνι τόσο χαμηλής ποιότητας mm -hmm. ε, που δεν έχει αξία ως, ε, ως πολύτιμος λίθος. Ναι. Αυτό δεν πάβει ίσως να το κάνει χρήσιμο ε, για τις ιδιότητες που έχει το ίδιο το ρουμπίνι που τους αποδίδονται από τις διάφορες παραδόσεις. Μάλιστα, δηλαδή μπορεί να μην έχει μεγάλη χρηματική αξία Ακριβώς. αλλά να έχει αξία... Ε, ω θεραπευτικό υλικό. Και αυτό είναι ένα λόγο που δεν πρέπει αν, αν βρούμε ε, ότι κάποια. αναζητάμε κάποια ιδιότητα ενό λίθου αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι αυτό τη πρώτη ποιότητα. Ε, ξέρετε ότι υπάρχουν ημιπολίτιμοι λίθοι που σε πολύ άριστη κατάσταση, μορφή και ποιότητα είναι ακριβότεροι από χαμηλή ποιότητα πολύτιμου λίθου. Δηλαδή ένας Πολύ καλής ποιότητα, αμέθιστο μπορεί να κάνει περισσότερο από ένα χαμηλή ποιότητα σμαράγδι των ίδιων καρατίων. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η αξία του η χρηματική δεν έχει να κάνει πάντα και με την, α, με την αξία που, έχ, που μπορεί να έχει για μα ένα υλικό. Δηλαδή, μπορεί για μα για την πάθηση που το χρειαζόμαστε ή για το λόγο που το χρειαζόμαστε να είναι πολύτιμο και α μην έχει μεγάλη αξία ναι. Ε, χρηματική. Ναι. Ε, κυρίως, να ρωτήσουμε κυρίως, λίγο πιο συγκεκριμένα ναι, για κυρίως, ασθένειες... Φανταστείτε, για να το πούμε χοντρικά, γιατί όπως είπαμε, αν δείτε μέσα στο βιβλίο, ο κάθε, στον κάθε λίθο αποδίδονται ιδιότητες ε, θεραπευτικές πολλές φορές και για δεκάδες ασθένειες. Πολύ χονδρικά όμως να πούμε ότι οι κόκκινες πέτρες έχουν σχέση κυρίως ε, με παθήσεις του της καρδιάς και του, και του κυκλοφοριακού έμαδος. συστήματος. Mm -hmm. ε, οι γαλάζιες πέτρες βοηθούν ε, περισσότερο τους πνεύμονες. Ε, οι κίτρινες πέτρες έχουν σχέση με το στομάχι, το σηκώτη, τη χολή. Mm. Θα δείτε λοιπόν ε, ακόμα και εδώ ότι υπάρχει αυτή η περίφημη αντιστοιχία. Ναι, για παράδειγμα, εγώ ας πούμε, ξέρω ότι ο κυττίνο χαλαζία είναι αυτό, δεν ξέρω. Mm, ναι, ένα είδο κυττίνου χαλαζία. Είναι καλό για το ζωδύο του τοξότη που αντιπροσωπεύει και το ύπαρ, δηλαδή το σηκώτη. Άρα πρέπει να υπάρχει και εκεί μια αντιστοιχία. Επίση, ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητέ, ε, ιδίω στι ανατολικέ παραδόσεις και έχει περάσει τώρα πια και στη Δύση, ότι. Οι κρίσταλοι, ανάλογα με το χρώμα τους, σχετίζονται και με τα επτά ενεργειακά κέντρα του ανθρώπινου σώματος. Θα τα πούμε και αυτά, για να μην πηγαίνουμε από το ένα mm. θέμα στο άλλο. Ε, είπαμε για τους ε, κίτρινους, τους πράσινους, τους ε, κόκκινους η... λήθους. Ε, λευκή λίθη, μαύρη λήθοι, ε, άλλα χρώματα, η, η, μόβ. Οι, 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 οι μόβ λίθι έχουν σχέση κυρίως με τις ε, ψυχικές παθήσεις. Mm -hmm. ε, δηλαδή, τους αποδίδονται ιδιότητες... Ε, Καθησυχασμού ε, ηρεμίας, ηρεμίας και κατ' επέκταση θεραπευτικής βοήθειας σε περιπτώσεις α, ψυχικών ασθενειών, κατάθλιψης. Mm -hmm. ε, Έχω ακούσει και ε, για τις μαύρες πέτρες ότι είναι καλές για το θέμα κατάθλιψη ή για τον ευρικό Οι μαύρες σύστημα. πέτρες λέγεται ότι έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την αρνητική ενέργεια. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένας λόγος που τις κάνει έτσι πολύ επιθυμητές σε περιπτώσεις που κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του ένα μεγάλο βάρος mm -hmm. και θέλει να το βγάλει, να το μεταφέρει κάπου. Mm -hmm. ε, αυτό τώρα μας περνάει σε ένα άλλο θέμα, το κατά πόσο μία πέτρα μπορεί να χρησιμοποιείται επαόριστον ή όπως την αγοράσαμε, ε, σε οτιδήποτε τη χρειαστούμε. Να το πούμε αυτό. Λέγε... Καταρχά, ναι. μπορούμε να βάζουμε πολλέ πέτρε μαζί. Δηλαδή, μπορώ εγώ πάνω στο τραπέζι μου ή ε, 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 να φοράω κοσμήματα με διαφορετικέ πέτρε. Ε, είναι καλό να μην συνδυάζονται κάποιε πέτρε μεταξύ του. Ε, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλό να χρησιμοποιεί κάποιε πέτρε ε, ο, ο καθένα ε, ανάλογα με τη. Με, με την ανάγκη του, να μην τι ανακατεύει όλε μαζί. Γιατί μπορεί κάποιο να έχει πολλέ ανάγκε. Ναι, σωστό. <laughs> είναι και ε, αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά ε, επειδή η κάθε μία έχει μια, όπω είπαμε, ατομική οντότητα, είτε το πάρουμε αυτό συμβολικά είτε πρακτικά, καλό θα είναι να μην ανακατεύονται πέτρες ε, διαφορετικών ειδών διαφορετικών χρωμάτων παρά μόνο αν θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε φυσικά ως κοσμήματα. Έτσι, είναι απολύτως στο θεμητό mm -hmm. και πανέμορφο να, τους, να, τις, να χρησιμοποιούμε τους λήθους για Άλλωστε... Ισχύει για παράδειγμα ότι ο αμέθυρος που μας δείξατε πριν είναι καλός για τις εξαρτήσεις από το αστερητικό και μέθη. Ε... Ναι, λέγεται όπως είπαμε ότι είναι ένας καταπληκτικός λίθος για να σε βοηθήσει να αποβάλεις οποιαδήποτε εξάρτηση. Mm -hmm. ε, και Γενικά σε ό,τι ε, αφορά σε θέματα ε, πνευματικά. Ε, λέγεται επίσης ότι είναι ο λίθος, ε, προσέξτε έχουμε ελάχιστους λίθους με, με αυτό το μοβ χρώμα. Mm -hmm. Υπάρχουν πάρα πολύ πράσινοι λίθοι, πάρα πολύ κόκκινοι λίθοι. Και είναι όλοι αμέθυστοι αυτοί. Όχι, ε. Ε, εννοώ λοιπόν ότι ο αμέθυστος, <χεδεύτηκα>. το, αυτό... μοβ το, χρώμα. το μοβ χρώμα, mm -hmm. είναι πολύ σπάνιο στη φύση. Στου κρυστάλλου. Ναι. Υπάρχουν μόνο δύο-τρει ε, κρύσταλοι ε, πέρα του αμέθη πολύ σπανιότεροι, που έχουν αυτό το χρώμα. Το ιόδε όπω ονομάζεται. Μάλιστα. Είπαμε ότι δεν τους βάζουμε, καλύτερα να μην του βάζουμε όλου μαζί. Εκτό αν είναι για διακοσμητικού σκοπού ή ω κοσμήματα. Ε, πώ τι καθαρίζουμε ενεργειακά τι πέτρε, Καταρχά, όταν τι πάρουμε από ένα μαγαζί ή από κάποιον που τι πουλάει, καλό είναι να τι καθαρίσουμε ενεργειακά. Ε... Και πώ γίνεται αυτό. Θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο, mm -hmm. να πιστέψουμε σε αυτές τις δυνάμεις τους, είναι απαραίτητο να τις, να τις καθαρίσουμε. Γιατί Ακόμα μέσα και όταν πρόκειται να... για ένα κόσμο, δηλαδή να δαχτυλίδι με μία πέτρα, πάλι ισχύει το ίδιο. Δεν θα ήταν άσχημο. Mm -hmm. ε, διότι ε, αυτά κουβαλάνε μέσα τους ε, ε, κάποιους αρνητικούς κραδασμούς, κάποιες αρνητικές επιρροές. Έχουν δηλαδή τη δύναμη Η πέτας να τραβάνε την ενέργεια ναι, ναι. αυτού που τις Η ενέργεια μεταφέρει, μπορεί να χώρου. είναι για παράδειγμα ο, ο δυστυχής εργάτης των ορυχείων ο οποίος α, την έχει βγάλει και την κουβαλάει στο αφεντικό του με τη σκέψη ότι αυτός πληρώνεται με ένα πιάτο ρύζι τη μέρα mm -hmm. και το αφεντικό του θα εκμεταλλευτεί τον κόπο του σε χιλιαπλάσιο αντίτιμο. Mm -hmm. αντίτιμο. Και Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κουβαλάει μια πέτρα. Υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη παράδοση σχετικά με, τη, με τα καταραμένα πετράδια. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. τους αναφέρω μέσα στο βιβλίο. Η πιο πρακτική και γρήγορη είναι το ξέπλυμά του πολύ καλά τρεχούμενο νερό. Mm -hmm ή τοποθετήσει τους σε μέσα αλάτι. σε χοντρό αλάτι για κάποιες mm. ημέρες, ώστε όλοι αυτοί οι κραδασμοί που πράγματι έχουν απορροφήσει να φύγουν και να το αφήσουν καθαρό. Στη συνέχεια δε, ε, όπως ε, λέει η παράδοση, πρέπει να τους φορτίσουμε με την επιθυμία μας. Mm -hmm. Δηλαδή είναι να αλήθεια περάσουμε. αυτό που λένε ότι πρέπει να τις έχεις τις πέτρες πολλές φορές στον ήλιο, να παίρνουν από το φως του ήλιου, ισχύει αυτό. Αυτό είναι πάλι σχετικό ανάλογα με την πέτρα. Mm -hmm. Η παράδοση λέει ας πούμε ότι μία φεγγαρόπετρα, όπως αυτή εδώ, mm -hmm. δεν πρέπει ποτέ να βγει στον ήλιο. Mm -hmm. να... Δεν πρέπει να βγαίνει στον ήλιο. Mm -hmm. Παίρνει δύναμη από το φω του φεγγαριού. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, όπο... ε, λοιπόν, ε, δεν πρέπει να τα ομαδοποιούμε γιατί... Το καθένα, η παράδοσή του είναι ξεχωριστή. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά εκπομπή και θέλω να πάμε στα πιο κύρια κομμάτια. Να μι... Μιλήσαμε για τον καθαρισμό. Ότι η πέτρα mm. πρέπει να καθαρίζεται. Και κάθε πότε πρέπει να καθαρίζεται. Αυτό είναι ανάλογα με τη χρήση τη. Mm -hmm. Δηλαδή, αν εμεί την έχουμε χρησιμοποιήσει είτε στον εαυτό μα είτε σε κάποιο γνωστό για να πάρουμε από... να, να, να τον θεραπεύσουμε ενέργεια, από κάποια θεραπεύσουμε. ενέργεια, πρέπει οπωσδήποτε να καθαριστεί μετά. Mm -hmm. Γιατί η πέτρα έχει ήδη ελκύσει. Ε, μια αρνητική επιρροή από τον ασθενή ή από οτιδήποτε άλλο. Ναι. Όταν ε, λοιπόν θερα... ε, χρησιμοποιούνται για θεραπευτικού σκοπού, πρέπει να καθαρίζονται αμέσω. Πώ τι χρησιμοποιούμε θεραπευτικά, τι ακουπαίνουμε πάνω στο σώμα, ε, ε, υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και μέθοδοι, πάλι ανάλογα με την πέτρα. Συνήθω ο πιο απλό τρόπο είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή του με το σώμα. Mm -hmm. Κάποιε πέτρε, όχι όλε, προσοχή γιατί κάποιε είναι και τοξικέ μπορούν να χρησιμοποιούνται για να τι βάζουμε μέσα στο νερό. Mm -hmm. Αλλά είπατε ότι κάποιε είναι να... τοξικέ, οπότε πρέπει να ξέρουμε ποιε χρησιμοποιούμε. Εννοείται, γιατί μπορεί να δηλητηριάσουμε <laughs> τα νερό που πίνουμε. Ε, Συνήθω όμω αυτέ οι πέτρε, α πούμε, ο χαλαζία για παράδειγμα, κτλ., mm -hmm. είναι απολύτω ασφαλείς mm -hmm. στη χρήση του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι θεραπευτές οι οποίοι ακολουθούν άλλε μεθόδου την τοποθέτηση συγκεκριμένων πετραδιών σε συγκεκριμένη διάταξη μέσα στην οποία τοποθετούν το σώμα το του σώμα. ασθενή. Νομίζω όμως ότι ακόμα και η απλή μεταφορά τους επάνω μας ή το Α, κράτημά τους δηλαδή. ναι, Ή το κράτημά τους μέσα στο χέρι μας για αρκετή ώρα mm -hmm. αρκεί για να περάσει αυτές τις δυνάμεις. Να θυμόμαστε μόνο πάντοτε ότι το δεξί χέρι το ανθρώπου είναι το προβολικό, δηλαδή αυτό μέσα από το οποίο περνάει και βγάζει ενέργεια στον έξω κόσμο. Mm -hmm. Και το αριστερό είναι το δεκτικό, το οποίο σημαίνει ότι δέχεται ενέργεια. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν μία πέτρα θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε από μέσα μας κάτι, ναι. ε, όπως είναι μια αρνητική επιρροή, πρέπει να την κρατάμε στο χέρι. Μάλιστα. Και αν αντιθέτω, θέλουμε να πάρουμε κάτι ε, από ενεργεια. αυτή... Πρέπει να την κρατάμε στο αριστερό. αριστερό. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το γνώρισα καθόλου. Α ναι. θυμηθούμε βέβαια του αριστερόχειρου. Ε, οι αριστερόχειρε πρέπει πάντοτε να κάνουν το αντίθετο. Να κάνουν το αντίθετο. Έτσι, Α, Δηλαδή, αριστερό. το δεξί του χέρι είναι το δεκτικό και το αριστερό είναι το προβολικό. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα εκπομπή και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το ενεργειακό θέμα. Ε, νομίζω ότι χρησιμοποιούνται και ενεργειακά οι κρύσταλοι ε, στα τσάρκα και σε όλα αυτά. Ισχύει αυτό αυτό είναι μια ιδιότητα που τους αποδίδεται από πάρα πολλούς. Ε, εγώ στην έρευνά μου είδα ότι ε, επηρεάζουν ε, συγκεκριμένους αδένες του ανθρώπινου σώματος, mm -hmm. ξεκινώντας από από τους ε, γενετικούς αδένες που έχουν σχέση με τους κόκκινους κρυστάλλους και το λεγόμενο στην ανατολική παράδοση τσάκρα της ρίζας, mm -hmm. πηγαίνοντας πιο πάνω είναι το τσάκρα της πλήνας, ανάμεσα στον ε, 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 οφαλό και, στην, ε, και στα γεννητικά όργανα, όπου εκεί ε, επηρεάζει ε, την έκρηση της αδρεναλίνης, ε, οπότε Δεν έχουμε τον αφορά... χρόνο να πούμε για τον καθένα. Πάντω, ε, ουσιαστικά πηγαίνει ε, ανάλογα με τους αδένες του αδένε του σώματο. Ανάλογα. Ναι, ε, όλοι οι αδένε, θηριοειδή, υπόφυση, mm -hmm. επίφυση, όλοι αυτοί επηρεάζονται από. Προλαβαίνω ε, να σα κάνω μόνο μία ερώτηση και θα την κάνω οπωσδήποτε. Λειτουργούν αποτρεπτικά ω φυλακτά, ε, Δηλαδή, μπορεί να κρίσταλλο, ένα, ένα λίθος να διώξει αρνητική ενέργεια το κακό μάτι που λέμε. Η, η παράδοση είναι ε, απολύτω θετική πάνω σε αυτό το θέμα, mm -hmm. ε, μάλιστα λέγεται ότι πολύ κρύσταλλοι οι πιο συνηθισμένοι για αυτά τα θέματα είναι το τυρκουάζ, ε, ο, ο αμέθυστος, ε, οι μαύρες πέτρες, mm -hmm. όπως είναι ο μαύρος όνειχας, αυτές οι πέτρες μάλιστα μερικές παραδόσεις ε, λένε ότι σπάνε αν δεχτούν πάρα πολύ ενέργεια, ε, αρνητική ενέργεια, προστατεύοντα με αυτόν τον τρόπο τον κάτοχό του. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ξαναρθείτε να κάνουμε αυτή την εκπομπή πιο αναλυτικά και να μιλήσουμε για μία-μία τη πέτρα. Γιατί δεν, 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 είπαμε, δεν είπαμε, και τίποτα. Μιλήσαμε πολύ γενικά. Πολύ ε, ραντεβού ευχαριστώ. λοιπόν πολύ σύντομα. Πάλι εδώ για του παράλληλου κόσμου να μιλήσουμε για τι πέτρε. Προ το παρόν εσεί χρησιμοποιήσετε όνυχα, τυρκουά και αμέθιστο για να προστατευτείτε από την κακή ενέργεια. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα πάλι εδώ, στην ίδια περίπου ώρα. Καλή σα νύχτα.